Την 1η Απριλίου του 1947 η επίσημη Αθήνα πενθούσε. Λίγη ώρα πριν είχε γίνει γνωστό ότι ο ανάτοτος άρχον της χώρας, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος, είχε εκπνεύσει από ευνίδια ανακοπή καρδιάς. Γεννημένος πριν από 57 χρόνια, ο Γεώργιος είχε συνδέσει τις βασιλείες του με εξαιρετικά ταραγμένες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Για πρώτη φορά ανέβηκε στο θρόνο το 1922, όταν υπό το βάρος της μικρασιατικής καταστροφής, ο πατέρας του και τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος υποχρεώθηκε σε παρέτηση από το κίνημα των Πλαστήρα και Γονατά. Τότε ο Γεώργιος κατηγορήθηκε ότι για να κρατήσει το θρόνο ανέχτηκε την εκτέλεση των 6. Και το στίγμα αυτό κατέτρεχε τον Γεώργιο στο τέλος της πρώτης του βασιλείας, που ήρθε μόλις 2 χρόνια αργότερα, στις 25 Μαρτίου του 1924, όταν η 4η Συντακτική Συνέλευση των Ελλήνων, ύστερα από εισήγηση του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπαναστασίου, κήρυξε έκπτωτη τη δυναστεία και εγκαθίδρυσε την πρώτη ελληνική δημοκρατία. 11 χρόνια αργότερα ο Γεώργιος θα επανέλθει στο θρόνο, όταν το Νοέμβριο του 1935 ο στρατηγός Κονδύλης θα καταργήσει πραξικοπηματικά τη δημοκρατία και με έναν όθο δημοψήφισμα θα επαναφέρει το βασιλικό θεσμό. Τότε το όνομα του Γεωργίου θα συνδεθεί άμεσα με την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά, αφού ο Γεώργιος, ως ανώτατος άρχον, ήταν εκείνος που διόρισε αυθαίρετα το Μεταξά Πρωθυπουργό, αλλά και εκείνος που αποδέχθηκε την αναστολή της ισχύως θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος και την εγκαθίδρυση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Η δεύτερη περίοδος της βασιλείας του Γεωργίου θα λήξει με τη γερμανική κατοχή και ο Γεώργιος θα καταφύγει στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα θα επανέλθει 5 χρόνια αργότερα, αμέσως μετά το δημοψήφισμα του 1946, που επανέφερε το βασιλικό θεσμό. Θα κυβερνήσει όμως μόλις 6 μήνες πριν φύγει προδομένος από την καρδιά του. Αλλά στο σύντομο αυτό διάστημα θα προλάβει να συνδέσει το όνομά του με μία ακόμη μελανή σελίδα της ελληνικής ιστορίας, τον αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο. Η κηδεία του Γεωργίου θα γίνει με κάθε επισημότητα και όλες τις προβλεπόμενες από το πρωτόκολλο τιμές. Αλλά τίποτε από αυτά δεν θα καταφέρει να απαλείψει τα στίγματα που βάραιναν μέχρι τέλος της ζωής του τον εκλειπώντα άνακτα.